Μόλις έχει καθίσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον. Θα φύγει ελληνικά και μετά θα γίνει εγώ φεγγελμένο. Ελληνικά γύρω σε 6-5-6 ερωτήσει και μεταξύ σα βρίσκεται. Που θα γίνει στα αγγλικά για να παρακολουθούν και αν είναι και ξένοι δημοσιογράφοι εδώ, έτσι. Γιατί η γλώσσα βολεύει. Let me translate that into English. Θέλετε να μεταφραστούν στα αγγλικά για όσους δεν είστε από την Ελλάδα. Θα κάνω κάποιες δηλώσεις για την ελληνική τηλεόραση στην κάμερα και μπορούμε να έχουμε μια off the record ενημέρωση στα αγγλικά για όλους. Λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς, όπως και εκεί στις Βρυξέλλες, να ξεκινήσει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, δεν ακούμε τις ερωτήσεις προφανώς. Βλέπουμε τον Φλίδη Τσακαλώτο να λέει, τον ακούσαμε πριν να λέει ότι θα κάνει μια δήλωση πρώτα στα ελληνικά και μετά off the record ενημέρωση στα αγγλικά. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά σήμερα είχαμε μια προσυνάντηση πριν από το Eurogroup και μετά το Eurogroup. Εκεί διαπιστώθηκε η πρόοδος που έχουμε κάνει και διαπιστώθηκε σχεδόν από όλες τις πλευρές ότι έχουν κλείσει τα πιο πολλά ζητήματα. Και μετά από την εισήγηση και των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης και του ίδιου του Jerome Dijsselbloem στο Eurogroup, αποφασίστηκε να έχουμε μια εντατικοποίηση της διαδικασίας. Και γι' αυτό θα μείνουμε εδώ και εγώ και η Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου και ο Υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης για να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν μείνει βασικά και για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup στο δικό του press conference, η ιδέα είναι ότι πολλές φορές πρέπει να αλλάξεις τη σειρά, να αφήσεις το τεχνικό επίπεδο να βρεις τα βασικά ζητήματα όπου υπάρχουν διαφορές και μετά να γυρίσεις για να κλείσεις τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Άρα η στρατηγική μας είναι να μείνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο, να αφήσουμε ελάχιστα ζητήματα και αν μπορούμε ούτε αυτό, για να μπορούμε μετά, αν επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα, να έχουμε μια συμφωνία, ένα πακέτο μέτρων που συμφωνούμε εμείς και οι θεσμοί πριν από το Eurogroup της 7 Μαΐου στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα. Απριλίου στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα η διαδικασία νομίζω μπορεί να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο και μπορούμε μετά να πάμε και στο Δουνουτού στις συναντήσεις της Άνοιξης 20-22, πότε είναι στο Απρίλη, για να μπορούμε να βάλουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες για όλο το πακέτο. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τώρα αν θα γίνουν ερωτήσεις.